Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Χρόνια πολλά σε όλους τους συμπατριώτες. Ο νέος χρόνος να φέρει ειρήνη και ευημερία σε όλο τον πλανήτη. Εύχομαι το 18 επιτέλους η Ελλάδα και η Φλόρινά μας να βρει το βηματισμό της και πιστεύω ότι θα το βρει, γιατί νομίζω ότι το 18 θα είναι το έτος των εκλογών. Και αυτό το λέω για πρώτη φορά, ουδέποτε έχω εκφραστεί από το 2015 ότι ο επόμενος χρόνος θα είναι χρόνος των εκλογών και ότι επιτέλους η Ελλάδα και η Φλόρινα θα αλλάξει σελίδα. Πριν μπω στα ενδότερα, πάντοτε η συνέντευξη έχει δύο ενότητες, τα τοπικά και τα γενικότερα της πολιτικής που αφορούν γενικότερα όλη τη χώρα. Θέλω να κάνω μια πρώτη αναφορά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής που είναι στην επικαιρότητα, να πω ότι δυστυχώς για μας και η εξωτερική πολιτική πάει από το κακό στο χειρότερο, και τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς όταν η εξωτερική πολιτική γίνεται και από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης τον Κουτάρη, ο οποίος πρόσφατα κάλεσε τον Πρωθυπουργό της Φύρων για ρεβεγιόν, και όταν ο ίδιος είχε πάει πέρσι τέτοια εποχή και μπροστά του αποκαλούνταν το κρατήδιο των Σκοπίων Μακεδονία και δεν υπήρχε καμία αντίδραση και μάλιστα και ο ίδιος το αποκάλεσε έτσι. Και βέβαια εσωτερική πολιτική μας κάνουν οι συλλογικότητες, ο Βίγκονας και όλοι οι υπόλοιποι. Και εδώ να αναφέρω και να κλείσω την παρένθεση της εξωτερικής πολιτικής. Είχαμε το φιάσκο της επίσκεψης Ερντογάν. Κανείς δεν έχει καταλάβει ακόμα ποιος ήταν ο λόγος της επίσκεψης. Εάν κάποιος πίεσε για να γίνει αυτή η επίσκεψη, αυτό δείχνει υποτέλεια και είναι προσβλητικό και είναι και επικίνδυνο για τη χώρα. Και αν αυτό το προκάλεσε η ελληνική κυβέρνηση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος ήταν ο λόγος αυτής της εσπευμένης επίσκεψης, όταν δεν υπήρχε τίποτα θετικό για τη χώρα μας. Απέναντια σε αυτό που έχει μείνει ως αποστάλαγμα, ήταν πριν ακόμα φτάσει ο Ερντογάν στην Τουρκία, ο Υπουργός Παιδείας να μιλήσει για αλλαγή εκλογής του Μουφτή. Και τι σημαίνει αυτό, γιατί κάποιοι μπορούν να πούνε εντάξει, μωρέ, σε εκλέγεται. Αυτό δείχνει μία εξίσωση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Μουφτή της Θράκης. Το κλείνω και αυτό, είναι τραγικά τα πράγματα στην εξωτερική πολιτική. Έρχομαι στα εντός. Εάν θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο μετά από 3 χρόνια για όλη την Ελλάδα, κυρίως όμως τώρα αφού είμαστε για την Φλόρινα, η Φλόρινα είναι μία έρημος πολιτεία. Έχει επέλθει η ερημοποίηση της περιοχής. Εδώ και 2 χρόνια και 3 χρόνια λέω ότι δεν εκτελείται κανένα έργο, δεν υπάρχει ούτε ένα έργο, ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Απέναντίας επί 3 χρόνια συνεχώς χάνουμε σε όλα τα πεδία και παρόλα αυτά βλέπω ότι υπάρχει μία αδιαφορία εκ μέρους των κυβερνώντων για αυτή την κατάσταση, για το ξενιτεμό των νεολαίων, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν δουλειά όπου μπορούν να βρουν και όλα τα συναφή. Άρα λοιπόν η Φλόρινα είναι μία ερημοποιημένη περιοχή με όλα τα δεινά που σημαίνει για αυτή. Τελευταία ακούσαμε για το θέμα του ρηματομικού. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι επέρονται, και δεν είναι ένας, είναι 2-3, και από τη μεριά της κυβέρνησης και όχι μόνο, επέρονται για την έκκληση του ρηματομικού. Ένα ρηματομικό το οποίο έχει την επιστασία και την επίβλεψη και το άγχος των τοπικών αρχόντων, θέλει από 3 έως 6 μήνες. Αυτοί για να εγκρίνουν ένα ρηματομικό κάναν 3 χρόνια. Καταλαβαίνετε πόσο χαμηλά είναι ο πήχης. Και μάλιστα ένα ρηματομικό το οποίο αφορά τι? Αφορά μόνο επισκευές, αφορά μόνο την υπάρχουσα κατάσταση, επισκευές των κτηρίων που έχουν σχέση με τα στατικά και κάποια άλλα και με την θέρμανση, και δεν αφορά το πιο βασικό, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, που είναι ρηματομικό της ευρύτερης περιοχής του Πανεπιστημίου Φλόρινας, για να μπορέσουμε αύριο να χτίσουμε 2-3 καινούρια κτηρία για να γίνει μια επέκταση σε σχέση με αυτό το οποίο γίνεται τώρα στην Κοζάνη. Άρα ουσιαστικά δεν έχουμε κάνει τίποτα, οι ευθύνες είναι τρομακτικά πολλές και το αποτέλεσμα είναι τρομακτικά αρνητικό. Ερχόμαστε στο θέμα της ΔΕΗ. Στην ομιλία μου για τον προϋπολογισμό ξεκίνησα καταγγέλλοντας ως εθνικούς μεσίτες, μετά τους εθνικούς εργολάβους και καναλάρχες, έχουμε και τους εθνικούς μεσίτες, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σταθάκη, οι οποίοι πουλάνε τα πάντα της ΔΕΗ τζάμπα.
είναι αυτοί που λέγανε ότι είναι εθνικό έγκλημα και τώρα κρύβονται, εάν τελικά δεν είναι εθνικό έγκλημα και κάνα μια λάθος πολιτική εκτίμηση, οφείλουν να βγουν έξω, να ζητήσουν συγγνώμη και να πούνε ότι κάναμε λάθος εκτίμηση και να είναι εντάξει απέναντι στον κόσμο και εν πάση περιπτώσει να τους κρίνει ο κόσμος με βάση τις νέες θέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, αν εξακολουθεί να είναι εθνικό έγκλημα, για ποιο λόγο συντελείται αυτό. Κατά καιρούς έχω κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις και για το θέμα της ΔΕΗ και για το θέμα των αναργύρων και των βαλτονέρων. Ζήτησα ίση μεταχείριση όταν υπάρχουν φαινόμενα όπως είναι η κατολίσθηση, ο σεισμός, οι πλημμύρες, ό,τι ισχύει για τα δεύτερα να ισχύει και για τα πρώτα, δηλαδή και για την κατολίσθηση. Δηλαδή πάγωμα του έμφυα, πάγωμα των δόσεων στην εφορία, της ΔΕΗ και όλα αυτά τα συναφή. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Για το θέμα του Πανεπιστημίου, για το θέμα της ΔΕΗ θα πούμε και άλλα, πρόκειται να γίνουν και κάποιες τοπικές συσκέψεις, εύχομαι και ελπίζω ότι θα γίνουν. Αυτό το οποίο μένει ως αποστάλαμα όμως, είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε αυτές τις συμφωνίες για πώληση διπλάσιων μονάδων της ΔΕΗ, να μην υπάρχει σχεδόν καμία αντίδραση από τη μεριά των τοπικών αρχόντων και των τοπικών παραγόντων και μέσα περιλαμβάνω και τους βουλευτές και τους δημάρχους και τους αντιπεριφερειάρχες και τα εργατικά και τους πάντες όλους και τους απλούς πολίτες και τους ανέργους. Αυτό το οποίο όμως μένει ως αποστάλαμα είναι ότι φτάσαμε στο και 5 και δεν έχει ξεκινήσει από την πολιτεία όπως έχει δεσμευτεί ο κύριος Σταθάκης, γιατί έχω φέρει το θέμα πολλές φορές και στην Ολομέλεια και στις επιτροπές, και έχει δεσμευτεί ότι θα υπάρχει διαβούλευση με τους τοπικούς παράγοντες. Δεν έχει ξεκινήσει αυτός ο διάλογος. Έστω και τώρα να δούμε τι μπορούμε να περισσώσουμε, να δούμε τι πρόκειται να γίνει, να υπάρξει μια ενημέρωση για την αυριανή ημέρα στο τοπίο της ενέργειας στην περιοχή μας. Αυτό λοιπόν είναι μια αναλγησία και μια διαφορία εκ μέρους της πολιτείας. Από την άλλη όμως και εμείς ως τοπικοί φορείς οφείλουμε να αντιδράσουμε και επιτέλους να πιέσουμε να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος, γιατί από ό,τι φαίνεται ο διάλογος δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο των κυβερνώντων. Στο θέμα του Πανεπιστημίου αναφέρθηκα προηγουμένως, να επαναλάβω ότι είναι μεγάλο πλήγμα για τα περιφερειακά πανεπιστήμια ο νόμος Γαβρόγλου, για τον οποίο δεν απάντησε ποτέ ο Υπουργός, και ότι ό,τι επιτρέπει με τα 15 χρόνια να φεύγουν οι καθηγητές, και ότι αυτό φωτογραφίζει τη γυναίκα του Γενικού του Γραμματέα, και ότι ήδη υπάρχουν 50-60 αιτήσεις και 200 στο σύνολο καθηγητές, οι οποίοι ετοιμάζονται να μετακομίσουν στα κέντρα, τα πανεπιστημιακά κέντρα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Για το νοσοκομείο Φλόρινας τελευταία, κατ' επανάληψη φέρνω το θέμα, θέλουμε έναν δικό μας διοικητή, ο οποίος να ασχολείται μόνο με το συγκεκριμένο θέμα. Τα προβλήματα του νοσοκομείου είναι πάρα πολλά. Τελευταία είχα θέσει το θέμα της παιδιατρικής κλινικής και βλέπουμε ότι ενώ τα προβλήματα είναι πολλά και έχω αναφερθεί και λέω ότι δεν μπορώ να πω ότι είναι 100% της κυβέρνησης τα σφάλματα και οι ευθύνες. Σίγουρα υπάρχει και ένα θέμα γραφειοκρατίας στο συγκεκριμένο θέμα. Εκείνο όμως το οποίο επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την κυβέρνηση είναι ότι δεν δείχνουν ενδιαφέρον για να επιληθούν τα προβλήματα ή το ενδιαφέρον τους είναι ελάχιστο. Θα ξαναφέρουμε το θέμα, αν χρειαστεί και στη Βουλή με επίκαιρη, πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε το μήνυμα της υγείας για τους συμπατριώτες μας οι οποίοι ζουν στην εσχατιά της Ελλάδος και τουλάχιστον οφείλουν να έχουν τις ελάχιστες παροχές υγείας. Έχω φέρει το θέμα της καταστροφής των φασολιών της Πρέσπας και το ροδακίνο της περιοχής του Αμιντέου προσωπικά στον Υπουργό Γεωργίας. Δεν υπάρχει καμία θετική εξέλιξη στο θέμα, απέναντι υπάρχει μια γενικότερη αδιαφορία για το πώς οι άνθρωποι αυτοί που έχουν φέτος περίπου στο μισό έχει φτάσει η παραγωγή τους, το άλλο μισό η καταστροφή, προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για να αποζημιωθούν. Από αυτά, από τους εκατοντάδες φόρους που περιέχει και ο φετινός προϋπολογισμός, ο οποίος είναι ανάλγητος και αντιαναπτυξιακός, θα αναφερθώ σε 2-3 που έχουν άμεση σχέση με την περιοχή μας, όπως είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο πλήττει την περιοχή μας άμεσα.
αυτοί οι οποίοι κατηγορούσαν τον τότε πρωθυπουργό Σαμαρά ότι είναι υπεύθυνος για το θάνατο των ανθρώπων από τα μαγκάλια, από τα 200 εκατομμύρια που έδινε 200 και κάτι η κυβέρνηση Σαμαρά, πέρσι το κατέβασαν στα 110 και φέτος το κατέβασαν στα 58, δηλαδή στο μισό του μισού, στο 1 τέταρτο. Τώρα τελευταία, χθες και σήμερα μαθαίνω ότι δίνουν κάτι ψίχουλα, κάποια εκατομμύρια τα οποία περίσσεψαν για να αυξήσουν την επιδότηση από 0,25 στα 0,35 λεπτά, από τα 25 λεπτά στα 35 λεπτά νομίζω. Εν πάση περιπτώσει και αυτό ακόμα αν δώσουν, τα 55 εκατομμύρια θα γίνουν 65-70. Δεν έχουν καμία σχέση με τα 200 εκατομμύρια τα οποία δίδονταν επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να αναφερθώ και στο θέμα της Βεγορίτιδας που είναι σημαντικό για την περιοχή του Αμιντέου. Για το θέμα της Βεγορίτιδας έχω κατ' επανάληψη τοποθετηθεί ότι προέχει η προστασία της λίμνης. Αυτό είναι ξεκάθαρο, αυτή είναι πάγια άποψή μου. Από εκεί και πέρα έγινε μία σύσκεψη στη Βουλή, στην αρμόδια υποεπιτροπή. Είχα βγάλει δελτίο τύπου γιατί αποκλείστηκαν οι αγρότες από την περιοχή, όπως επίσης αποκλείστηκαν όμως όλοι όσοι έχουν άμεση ή έμεση σχέση με τη λίμνη Βεγορίτιδα, όπως είναι οι ξενοδόχοι, όπως είναι οι ψαράδες, όπως είναι οι υπόλοιποι επαγγελματίες της περιοχής και όπως είναι και οι αγρότες. Όταν κάνεις λοιπόν μια τέτοια σύσκεψη για τη Βεγορίτιδα, οφείλεις να τους καλείς όλους, να ακούσεις την άποψη όλων. Κανείς δεν κατέχει το μονοπόλιο της αλήθειας ή της ευαισθησίας απέναντι στη λίμνη και αν εν πάση περιπτώσει κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι μία επαγγελματική ομάδα θέλει να βλάψει τη λίμνη, δεν την αφήνεις απόξω, τη φέρνεις μέσα, της εξηγείς και έχω κατ' επανάληψη πει και στους αγρότες ότι το συμφέρον τους είναι να υπάρχει λίμνη. Και τους εξηγείς λοιπόν ότι η λίμνη θα υπάρχει και ότι φωνάζουμε τους ειδικούς, τους τεχνοκράτες, τους περιβαλλοντολόγους, όλους όσους έχουν σχέση και βρίσκουμε τη χρυσή τομή της συνύπαρξης της λίμνης με όλο το οικοσύστημα και με όλους τους επαγγελματίες της περιοχής. Αυτό που είναι όμως απαράδεκτο είναι να αποκλείει συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες και να λειτουργείς με 2-3 ανθρώπους τους οποίους θεωρείς δικούς σου για διάφορους λόγους. Προφανώς για λόγους κομματικούς. Ίσως και κάποιους άλλους. Έρχομαι λίγο στα εθνικού περιεχομένου. Πολύ σύντομα θα πω στην τοποθέτησή μου για τον προϋπολογισμό. Αναφέρθηκα στο θέμα της συμπεριφοράς του τρίτου στη σειρά πολιτιακού παράγοντα που είναι ο πρόεδρος της Βουλής, στο ότι επέτρεψε στο Ρουβίκονα αφενός με να φύγει, αφετέρου όταν η αστυνομία συνέλαβε κάποιους από τους συμβολείς, στη διαδρομή για την Γαδά ή όπου αλλού τους πήγαιναν τα κτίρια της αστυνομίας, με παρέμβαση τηλεφωνική του κυρίου Βούτση, όχι μόνο τους απελευθέρωσαν, αλλά απέτυχε και να τους φέρουν έξω από τη Βουλή, από εκεί που τους συνέλαβαν. Όπως επίσης αναφέρθηκα και στο θέμα, γιατί αυτό είναι αμιγώς πολιτικό θέμα. Η παρουσία του συγγενικού προσώπου του Προέδρου της Βουλής, του γιού του, να επιφημεί τον αρχιδολοφόνο Κουφοντίνα, ο οποίος βαρύνεται με 11 δολοφονίες και να μην έχει πάρει θέση. Άλλο είναι το οικογενειακό και άλλο είναι, αυτό είναι αμιγώς πολιτικό θέμα, στο οποίο έπρεπε ή να καταδικάσει ή να πάρει αποστάσεις από τις σχέσεις. Δεν μπορεί λοιπόν ο πρόεδρος της Βουλής να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Όπως επίσης είναι τρομακτικό ότι με αυτή την κυβέρνηση ο αρχιδολοφόνος βγήκε να πιει το καφεδάκι του και να πιει το τσιπουράκι του με τους φίλους του, να τον επιφημίσουν και να βγει ως ένας κοινωνικός ήρωας, όπως θέλω να τον ονομάσω. Επίσης τρομακτικό είναι, και το αναφέρω γιατί έχει σχέση με την περιοχή μας, γιατί με τον νόμο Παρασκευόπουλου απελευθερώθηκαν οι φυλακές από μικρούς και μεγάλους απατεώνες και έχουμε και κρούσματα για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια και στη Φλόρινα. Κρούσματα ληστείων. Υπήρχαν κάποιες μικρές επιτυχίες της αστυνομίας, αλλά από ό,τι βλέπω εξακολουθούν να υπάρχουν αυτά τα κρούσματα. Δεν επιτρέπεται, ειδικά στη Φλόρινα, με τόσους αστυνομικούς, να υπάρχουν κρούσματα ληστείας. Και γενικότερα όμως, σας λέω ότι υπάρχει μία μάστιγα στην Αθήνα, στο μετρό, στους σταθμούς λεωφορείων, στις λαϊκές, στις πλατείες, όπου υπάρχει ένας συνωστισμός 7-8 ανθρώπων, υπάρχει πάντοτε το θέμα της ληστείας και βεβαίως
το θέμα το βραδινό, όπου οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν κυρίως της τρίτης ηλικίας κλείνονται στα σπίτια τους γιατί φοβούνται τις επισκέψεις των ληστείων. Ένα άλλο τραγελαφικό και αντιφατικό είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πουλάνε όπλα στη Σαουδική Αραβία και οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν εμπάργο. Οι μεν πουλάνε όπλα, οι άλλοι πουλάνε άρνηση. Το θέμα της τηλεθέρμανσης, το οποίο είναι μείζονος σημασίας, είναι ένα θέμα το οποίο, μιλάω για την τηλεθέρμανση Φλόρινας και την τηλεθέρμανση Μελίτης, είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ακόμα σέρνεται το θέμα. Περιμένω την απάντηση του Υπουργού για το πού πήγαν τα χρήματα, τα 50 εκατομμύρια, και αν ο εργολάβος πληρώνεται κανονικά, εάν λοιπόν δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Εάν ο εργολάβος πληρώνεται κανονικά και δεν υπάρχει πρόβλημα στην πληρωμή, τότε υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του εργολάβου. Εάν ο εργολάβος δεν πληρώνεται κανονικά, τότε υπάρχει πρόβλημα στην πολιτεία και στην κυβέρνηση. Τι από τα δύο συμβαίνει, γιατί το αποτέλεσμα είναι ότι βρισκόμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος, εξαιρετικά επικίνδυνα. Έπρεπε να είμαστε στο 60 με 70% των εργασιών και δεν είμαστε ούτε στο 20%. Περιμένω μία απάντηση για να δω αν αυτό το θέμα θα έρθει στη Βουλή για συζήτηση. Επίσης σημαντικό θέμα είναι το θέμα των πολυτεχνικών επιδομάτων. Μια Ελλάδα η οποία σβήνει, το δημογραφικό είναι η πυρηνική βόμβα, μαζί με την ανάπτυξη που δεν υπάρχει και μαζί με το ότι 3 εκατομμύρια περίπου είναι οι συνταξιούχοι, όσο είναι περίπου το εργατικό δυναμικό, είναι πολύ επικίνδυνο να κόβει στα επιδόματα τα πολυτεχνικά, όταν η Ελλάδα έχει ανάγκη από ανανέωση του πληθυσμού της. Είχε χτιστεί ένα μανιφέστο με το θέμα της φοροδιαφυγής στα καύσιμα, υπολογίζαν γύρω στο 1,5 δις, και στο θέμα των ληστών τύπου Μπόγιαν στις ελβετικές τράπεζες και στους άλλους παραδείσους. Δυστυχώς, όλα αυτά τα 3 χρόνια, τα χρήματα τα οποία πήραν είτε από τη φοροδιαφυγή των καυσίμων, τα οποία αν έχετε παρατηρήσει, το τελευταίο 1 με 1,5 χρόνο, ειδικά για τα καύσιμα, δεν ακούγεται τίποτα. Γιατί πίσω από τα καύσιμα κρύβονται ισχυρότατα συμβαίνοντα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή είτε τα έχει βρει υπογείως, έχει συμβιβαστεί οικονομικά με τα συγκεκριμένα συμφέροντα, και αυτό είναι το πιο πιθανό, κατά 99% ισχύει αυτό, ή ιδάλλως επιδεικνύει μια τρομακτική ανικανότητα. Για δε τις λίστες με τους φοροφυγάδες του εξωτερικού, ήδη από τέλη του 17 αρχίζουν και διαγράφονται οι παρανομούντες του 11, και κάθε χρόνο θα πάμε και στον επόμενο χρόνο, που σημαίνει ότι μακάρι οι κλέβοντες σε αυτόν τον τόπο. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι κάνοντας μια μικρή μνήμα, αν και αυτό δεν είναι πολύ ενδιαφέρει, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά με τα οποία μας βομβαρδίζουν, υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαμάχη στη Βουλή και στα ΜΜΕ και στα ΠΑΝΕ σχετικά με τα υπερπλεονάσματα. Όταν επρόκειτο να τα περάσει αυτά η κυβέρνηση, είχε υποστηρίξει ότι για κάθε 1 εκατομμύριο πλεόνασμα θα δίνεται και 1 εκατομμύριο παροχές. Και λέγανε οι άλλοι, μα τότε γιατί υπάρχει λόγος να έχουμε πλεόνασμα για να δώσουμε παροχές, γιατί να φορτώνουμε τον κόσμο με φόρους. Και ισχύει αυτό το οποίο έλεγε εσύ με αντιπολίτευση, ότι μόνο εφόσον υπερβαίνει στο πλεόνασμα αυτό το οποίο προβλέπεται, αυτά που περισσεύουν μπορούν να μοιραστούν. Τελικά ισχύει αυτό που λέει αντιπολίτευση, η κυβέρνηση κάνει πως δεν καταλαβαίνει, ούτε καν ζήτησε συγγνώμη για όλα αυτά τα ψέματα τα οποία έλεγε. Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι για την Ελλάδα μονόδρομος για την έξοδο από την κρίση είναι μόνο μία λύση. Είναι να αγκαλιάσουμε τις επιχειρήσεις και το επιχειρήν, κάτι το οποίο η κυβέρνηση το εχθρεύεται. Έχουμε ένα πτωχευμένο δημόσιο, έχουμε 3 εκατομμύρια περίπου συνταξιούχους, έχουμε περίπου 1.200.000 ανέργους, και αυτοί οι οποίοι δουλεύουν είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια. Και αν σκεφτείτε ότι από αυτά τα 3,5 εκατομμύρια το 1 εκατομμύριο και κάτι είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν για 500-600 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι
τα ταμεία, τα συνταξιοδοτικά ταμεία δεν παίρνουν χρήματα για να μπορούν να πληρώνουν τις συντάξεις και η κατάσταση είναι τραγική. Η μόνη λύση είναι να υπάρξει ανάπτυξη μεγάλη, τουλάχιστον 3-3,5% για τουλάχιστον 3-4 χρόνια και αυτό θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί γιατί έχει συμπιεστεί πάρα πολύ η οικονομία της χώρας. Και δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί τα 4-5 μεγάλα αναπτυξιακά έργα τύπου ελληνικού τα οποία είχε αποφασίσει άλλη η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν έχει φέρει ούτε ένα καινούριο, ούτε μια καινούρια επένδυση και η κατάσταση είναι τραγική. Ευελπιστώ ότι το 18 θα είναι ένα έτος εκλογών, ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα στηρίξει τις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις θα φέρουν νέο πλούτο και από αυτό το νέο πλούτο και θα μειωθεί η ανεργία και θα πληρώνονται οι μισθοί και θα πληρώνονται και οι συντάξεις όλων των Ελλήνων. Λοιπόν, αυτά τα λίγα είχα να πω. Νομίζω ότι δεν κράτησε πολύ και τώρα είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Κύριε Αντωνιάδη, η θέση σας ποια είναι σε ό,τι αφορά την ονομασία της γειτονικής μας χώρας της ΦΥΟΥ? Η θέση δική μου ευθυγραμμίζεται με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη σύσκεψη των αρχηγών και την θέση την οποία είχαν πάρει τότε. Δεν θέλω να προκαταλάβω και να λέω προσωπικές απόψεις, γιατί πρόκειται για ένα εθνικό θέμα μείζωνος σημασίας. Κανείς δεν μπορεί να σκυλεύσει πάνω στο θέμα της ονομασίας, ούτε υπερπατριώτης να το παίξει, αλλά ούτε και ψευτοπροοδευτικός, ο οποίος θα θυσιάζει τα πάντα στο όνομα μιας πλασματικής παγκοσμιοποίησης, όπου όλοι θα ζουν αρμονικά και αγαπημένα και δευομένοι. Θέλει προσεκτικούς χειρισμούς. Δυστυχώς βλέπω ότι, αν κρίνω από τα ελληνοτουρκικά, ότι και στο θέμα της Φύρων οι χειρισμοί τους οποίους κάνει η κυβέρνηση δεν είναι ανεδειγμένοι. Καταρχάς είναι κυβέρνηση εδώ και 3 χρόνια και λειτουργεί ως αντιπολίτευση. Αυτό το οποίο κάνει είναι να ελέγχει την αντιπολίτευση και να στέλνει την αντιπολίτευση ποια είναι η θέση της και αν έχει προτάσεις ή δεν έχει. Σαφέστατα και αντιπολίτευση πρέπει να έχει. Αλλά η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη πρώτη να καταθέσει την πρότασή της και από αυτής της προτάσεως να πάρουν θέση όλοι οι υπόλοιποι. Και αν κάποιοι έχουν αντίθετη, γιατί μπορεί να είναι μια πρόταση με την οποία να συμφωνούν όλοι. Εάν όμως δεν συμφωνούν, τότε μπορεί να καταθέσει η αντιπολίτευση μια άλλη πρόταση ή μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα στις προτάσεις της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Άρα αυτό που δεν κάνει η κυβέρνηση είναι να συμπεριφέρεται υπεύθυνα ως κυβέρνηση και να συμπεριφέρεται ως ένα κόμμα του 3-4%. Γιατί αυτό κάνει. Ναι. Για τη ΔΕΗ, η Νέα Δημοκρατία φαντάζομαι ότι δεν θα κάνει αυτό που έχουν κάνει εδώ πάρα πολύ τοπικοί, άλλα να λένε και άλλα να κάνουν. Αν θυμάστε, επί Νέας Δημοκρατίας που εγώ σας το λέω ότι και προεκλογικά και μετεκλογικά η θέση μου ήταν ξεκάθαρη και διαφοροποιημένη από αυτή της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα της ΔΕΗ. Κάποιοι όμως λέγανε ότι θα παραιτηθούν, κάποιοι με το που πατήσε το πόδι του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ σχίζαν τα ημάτια τους και μαζεύονταν 2 και 3 χιλιάδες και διαμαρτύρονταν και σήμερα που η κυβέρνηση πουλάει όχι μόνο τις 2 μονάδες, τη μία μονάδα της Φλόρινας και τη δεύτερη την υποκατασκευή της Μελίτης και το αμυντέο η οποία πρόκειται να πουληθεί σε ιδιώτη γιατί δεν πρόκειται να βάλουν τα λεφτά τα 200 εκατομμύρια που χρειάζεται για την αποδίωση και τις δυο της Μεγαλόπολης, δεν ακούγεται τίποτα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια ξεκάθαρη άποψη στο θέμα της μικρής ΔΕΗ και από ό,τι φαίνεται μάλλον και εμείς κάναμε μια λάθος εκτίμηση στο συγκεκριμένο θέμα. Εάν εκείνη την εποχή είχε προχωρήσει και οι τιμές θα ήταν πολύ υψηλότερες και ήδη θα μπορούσε να πάρει κάποια χρήματα για να μπορέσει, εν πάση περιπτώσει, να λειτουργεί σήμερα κάτω από καλύτερες συνθήκες, ασχέτως όμως αν αυτό σαν περιοχή μας είχε εμάς μας πλήττει. Αλλά γενικότερα στην εθνική ενεργειακή πολιτική η άποψη της Νέας Δημοκρατίας ήταν η σωστότερη τότε.
Χάσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο είναι μείζονο σημασίας, και από ό,τι βλέπω θα χάσουμε και τα ελάχιστα δυσαρμιστικά για τα οποία αγωνιζόμαστε. Αυτό το οποίο πίστευα και πιστεύω είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος διάλογος μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της κυβέρνησης. Νομίζω ότι όταν υπάρχει ένας διάλογος καλοπροαίρετος κάποιες δύο πλευρές, θα βρεθεί η χρυσή τομή. Κανείς δεν μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Ούτε η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει τα πάντα σε σχέση με την ευρωπαϊκή ένεση ή με το παγκόσμιο ενεργειακό γίγνεσθε, ούτε η Φλόρινα ή η Κοζάνη να κερδίσει τα πάντα σε σχέση με την κυβέρνηση που έχει άλλους εθνικούς σχεδιασμούς, αλλά πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος για να βρεθεί μια χρυσή τομή, για να μην υπάρχει μόνο ένας χαμένος, αλλά να βρεθεί κάτι για να κερδίσουν και οι δύο πλευρές ή, εν πάση περιπτώσει, να χάσουν και οι δύο πλευρές από κάτι. Να μην υπάρχει μόνο ένας χαμένος. Αναφερθήκατε ότι έχει μια σύσκεψη των φορέων. Έχει προγραμματιστεί, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα? Ναι, το χρονοδιάγραμμα δεν το ξέρω, αλλά είμαστε σε μια επαφή με το εργατικό κέντρο, με το ΕΒΕ, με όλα αυτά, και είπα ότι μέχρι τις 10 του μηνός Ιανουαρίου που θα φύγουν και οι βουλευτές, να γίνει αυτή η σύσκεψη. Είχα προτείνει, κύριε Βούζα, όταν θυμάστε πριν από δύο χρόνια, όταν πηγαίνουν, έρχονταν οι Κινέζοι, και έγινε τότε εκείνη η σύσκεψη, τη ζήτησα και την απέτησα και έγινε. Και έλεγαν, μα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, εδώ φτάσαμε στο σημείο να υπογραφεί. Εάν δεν είχαμε το θέμα του μνημονίου και των διαβουλεύσεων με τους θεσμούς, θα είχε πουληθεί και εμείς θα ήμασταν πάλι απόψε. Και είχα πει τότε οι φορείς να είναι σε μια μόνιμη σύσκεψη. Δηλαδή, αναδίμηνο ή τρίμηνο, θα πρέπει να έχουμε μια σύσκεψη με τους βασικούς φορείς, οι βουλευτές, οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι, ΕΒΕ, εργατικό κέντρο και αγροτικές ενώσεις. Έτσι δεν είμαστε πολλοί, το πολύ πολύ είμαστε 10 άτομα. Και όποτε έχουμε εξέλιξη και έχουμε δεν έχουμε, να είμαστε σε μια μόνιμη σύσκεψη για να βλέπουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει γίνει, τώρα ελπίζω να πάλι να βρεθούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί εξελίσσονται με ταχύτητα τους ρυθμούς και θα μας φέρουν πρώτα τελεσμένων γεγονότων.